25η Μαρτίου 1930, Τσιουάουα, Μεξικό. Στο κατάστημα νηφικών La Popular τοποθετείται μια καινούρια κούκλα βιτρίνας. Οι περαστικοί δεν αργούν να παρατηρήσουν το πόσο αληθοφανής φαίνεται. Έχει πολύ ζωντανό πρόσωπο και βλέμμα και οι λεπτομέρειες, ειδικά στα χέρια της, είναι συγκλονιστικές. Μοιάζει πιο πολύ για πτώμα παρά για κούκλα βιτρίνας. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες στην πόλη. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Πασκουάλα Εσπάρζα, είχε μία κόρη, η οποία είχε πεθάνει πρόσφατα, μια μέρα πριν το γάμο της, από δάγκωμα δηλητηριώδους αράχνης. Η κούκλα έμοιαζε εκπληκτικά με την Εσπάρζα, και αυτό έκανε πολλούς να σκεφτούν ότι ίσως ήταν η νεκρή κόρη της. Έτσι πήρε και το όνομα La Pascualita, που σημαίνει η μικρή Πασκουάλα. Ίσως με κάποιον τρόπο σκέφτηκαν πολλοί. Κατάφερε να διατηρήσει το πτώμα της και το τοποθέτησε στη βιτρίνα με τον νηφικό που δεν πρόλαβε να φορέσει. Οι φήμες άρχισαν να εξαπλώνονται τόσο πολύ που η ιδιοκτήτρια αναγκάστηκε να κάνει επίσημη δήλωση λέγοντας ότι τίποτα από ό,τι συζητιέται δεν ισχύει. Όμως το θέμα είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. Δεκάδες άνθρωποι περνούσαν από το κατάστημα για να δουν την περίφημη κούκλα. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι την είδαν να κουνάει τα χέρια της, το κεφάλι της ή να μετακινείται ολόκληρη. Άλλοι είπαν ότι ένιωθαν το βλέμμα της να τους ακολουθεί καθώς περνούσαν από μπροστά της. Η κούκλα έμεινε στη βιτρίνα για περίπου 80 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα παρέμεινε σε άψογη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν εκτεθειμένη στο φως του ήλιου. Οι υπάλληλοι του καταστήματος φυσικά δηλώνουν ότι δεν επρόκειτο για πτώμα, αλλά για μια απλή κούκλα βιτρίνας. Η Σόνια Μπουρτσιάγκα όμως, η οποία εργαζόταν στο κατάστημα για αρκετά χρόνια, δήλωσε: «Κάθε φορά που πλησίαζα την κούκλα, τα χέρια μου ίδρωναν, στα πόδια της είχε κυρσούς και τα χέρια της έμοιαζαν αληθινά. Προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται για πραγματικό άνθρωπο». Τα ρούχα της κούκλας τα άλλαζαν μόνο η ιδιοκτήτρια και μερικοί έμπιστοι υπάλληλοι, πάντα μακριά από τα βλέμματα των πελατών και των περαστικών. Πώς θα μπορούσε όμως να είχε διατηρηθεί ένα πτώμα σε τόσο καλή κατάσταση για τόσο πολύ καιρό? Οι ειδικοί λένε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Ακόμα και αν το πτώμα φυλάσσονταν σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μετά από λίγο καιρό θα γίνονταν εμφανή τα σημάδια της αποσύνθεσης. Υπάρχει και η θεωρία της ταρίχευσης. Όμως η ταρίχευση ανθρώπων δεν είναι τόσο εύκολη όσο η ταρίχευση ζώων. Θα χρειαζόταν κάποιος να ανοίξει το πτώμα, να το επεξεργαστεί και έπειτα να το ξανακλείσει με ράματα, τα οποία φυσικά είναι αδύνατο να κρυφτούν. Θα χρειαζόταν ακόμα και εργασίες συντήρησης του πτώματος που θα έπρεπε να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και θα ήταν και χρονοβόρες και εξαιρετικά δαπανηρές. Η άλλη περίπτωση που συζητιέται είναι να χρησιμοποιήθηκαν χημικά. Ακόμα και με τα πιο ισχυρά χημικά που υπάρχουν σήμερα όμως, πόσο μάλλον εκείνη την εποχή, δεν θα ήταν δυνατόν να διατηρηθεί το πτώμα για πολύ καιρό χωρίς αλλοιώσεις. Η άλλη θεωρία που υπάρχει είναι ότι η Πασκουάλα είχε σχέσεις με έναν αποκρυφιστή και μάγο. Όταν πέθανε η μονάκριβη κόρη της, αυτή σε μια προσπάθεια να την κρατήσει κοντά της, έβαλε τον άντρα να κάνει μάγια. Έτσι το πτώμα της κόρης της διατηρήθηκε αναλύωτο μέχρι σήμερα. Άλλοι λένε ότι ο μάγος απλά κατάφερε να παγιδεύσει την ψυχή της κοπέλας μέσα στην κούκλα. Φυσικά δεν υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, μόνο φήμες. Ακόμα και σήμερα το κατάστημα είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες. Δεκάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά από εκεί για να δουν με τα μάτια τους και να φωτογραφίσουν την νεκρή νύφη. Τώρα πλέον η κούκλα βρίσκεται στο εσωτερικό του καταστήματος και στη βιτρίνα υπάρχει μια αφίσα που διαφημίζει την Πασκουαλίτα και προσκαλεί τους περαστικούς να περάσουν μέσα για να την δουν. Οι ιδιοκτήτες φαίνεται ότι εκμεταλλεύονται στο έπακρο τη φήμη της κούκλας. Μάλιστα, ένας μύθος που κυκλοφορεί θέλει τις νύφες που φόρεσαν τα νηφικά που φορούσε και η κούκλα να είχαν έναν πολύ πετυχημένο γάμο. Η αλήθεια είναι ότι όλα όσα συζητιούνται για την Πασκουαλίτα είναι όντως τραβηγμένα και ότι οι ιδιοκτήτες επωφελούνται οικονομικά από όλο αυτό, οπότε θα μπορούσε να είναι ένα διαφημιστικό τέχνασμα εξ αρχής και η ομοιότητα με αληθινό πτώμα να ήταν εσκεμμένη. Όμως αν η κούκλα είναι όντως κούκλα, κατασκευάστηκε από κάποιον που είχε φοβερό ταλέντο. Είναι σχεδόν απίθανο να μην εμφανίστηκε ποτέ κανείς που να ισχυριστεί ότι αυτός κατασκεύασε την κούκλα για να κερδίσει φήμη και δεν ξέρω κατά πόσο ένα κατάστημα νηφικών θα είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει οικονομικά στην αγορά μιας τόσο ρεαλιστικής κούκλας φτιαγμένη από έναν τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε στη γύρω περιοχή αλλά ούτε και πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο εκείνη την εποχή. Η Πασκουαλίτα κρατάει ακόμα και σήμερα τα μυστικά της.